θέλω να σας πω ότι εγώ σήμερα θα μιλάω ως πατριώτης σας που στη Ζάκυνθο αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Προσέξτε, έχει γίνει πράξη. Προσέξτε με. Και θέλω να μ' ακούσετε. Όταν δημιουργείται μία δομή και καταστρέφεται αυτή η δομή και έχουμε καταστάσεις εμβρισμών, καταλαβαίνετε ότι αυτοί που τα κάνουν καταστρέφουν στο τέλος τον τόπο μας. Εμείς δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό. Ποιος δεν έχει τον εμβρισμό. Εμείς είμαστε πολύ εμβρισμοί. Ακούστε, δεν είναι έτσι. Ξέρω το πρόβλημα, το αντιμετωπίσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε δώσει τη χρηματοδότηση. Η λύση είναι να δημιουργηθεί αυτός ο σύγχρονος ΧΙΚΙ, ο οποίος έχει προγραμματιστεί. Αυτό μπορεί να γίνει σε 5 χρόνια. Όχι, πρέπει να γίνουν τώρα. Εφαρμόστε τον νόμο. Εμείς ζητάμε όλοι εδώ να εφαρμοστεί ο νόμος. Τίποτα παραπάνω. Εδώ και 20 χρόνια χρονίζουν αυτά τα προβλήματα στα νησιά μας. Λοιπόν, θα δοθεί λύση, αλλά θα πρέπει και όλοι, οι τοπικές κοινωνίες κυρίως, να αντιληφθούν ότι μαγικές λύσεις από τον ουρανό δεν υπάρχουν. Ο Δήμαρχος είπε χτες ότι θα σαπίσουμε το σκουπίδι. Δεν θα σαπίσει καμία περίοδο. Είπε ο Δήμαρχος στην τηλεόραση χτες ότι θα φτάσουμε, λέει, να σαπίσουμε το σκουπίδι. Σας ξαναλέω και πάλι. Αντιμετωπίστε με σας πατριώτη σας που είμαι και από ένα μέρος που έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Οι τουρίστες τι φταίνε, κύριε? Όχι μόνο. Θα καταστραφεί η οικονομία των νησιών. Εντάξει, εμείς μπορεί να κάνουμε Το πρόβλημα δεν είναι να τα πάμε κάπου αλλού. Να δώσουμε λύσεις όπως σε όλη την Ευρώπη. Εμείς δεν προτείνουμε. Έχουμε βουλευτές. Δεν προτείνουμε εμείς. Έχουμε βουλευτές, έχουμε δημάρχους, έχουμε περιφέρεια. Δεν προτείνουμε εμείς. Εμείς ζητάμε προστασία. Όχι μόνο. Προστασία στην Κέρκυρα. Προστασία μέσω λύσης. Είμαστε εδώ γιατί ζητάμε, δεν προτείνουμε. Δεν είμαστε αιρετοί, δεν είμαστε κομματικοί. Ζητάμε προστασία από την κυβέρνηση, πρώτα από το Δήμο, μετά από την περιφέρεια. Έχει δώσει τα χρήματα. Το γνωρίζουμε αυτό. Να υλοποιηθεί το σχέδιο το οποίο επενδύει τώρα. Είχε ξεκινήσει. Ανακοινώστε σήμερα. Είχε ξεκινήσει και κάποιοι βάλανε φωτιά. Συγγνώμη λίγο, κύριε.